Τι γίνεται. Λοιπόν, να πούμε και με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ότι μεγάλο θέμα είναι τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Συνδυάζονται τώρα πάνω στην ιστορία των δικαστικών. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι την περασμένη εβδομάδα η κυβέρνηση ψάχνει να βρει τι θα κάνει με τους δικαστικούς, πώς θα δώσει τα χρήματά τους. Γιατί παράλληλα πρέπει να δώσει και τα χρήματα, τα χρωστάει δηλαδή. Τα αναδρομικά του 11μήνου για τα δώρα και τα επιδόματα. Μιλάμε για τα δώρα Πάσχα, Χριστουγέννων και το επίδομα του το καλοκαιρινό επίδομα στους συνταξιούχους. Μιλάμε για το 11μήνο από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι τον Μάιο του 2016, όπου εκεί. Αυτοί δικαιώθηκαν με δικαστικές αποφάσεις, αλλά όσοι είχαν προσφύγει, Όσοι είχαν προσφύγει, βεβαίως. 350.000 συνταξιούχοι. Τώρα, πάνω σε. Ο Χατζηδάκης την Κυριακή, παιδιά, θα σας έδειξε στο Βήμα, όπου ήταν πολύ κάθετο. Συγγνώμη, 350.000 άτομα έχουν προσφύγει. Ναι. Έχουν δικαιωθεί. Να το εξηγήσουμε. Με τον νόμο Βρούτσο το 2020 ήρθε και είπε το εξής. Χορηγώ τα αναδρομικά στις κύριες συντάξεις. Τώρα μιλάμε για τους. Πολλούς συνταξιούχους, όχι στους δικαστικούς. Χορηγώ τα αναδρομικά των κύριων συντάξεων για όσους έχουν προσφύγει. Για όλους των κύριων. Αλλά επικουρικές και δώρα δεν δίνω. Και μάλιστα όποιος δεν έχει κάνει αγωγή έως το 20 τον Ιούνιο δεν μπορεί να κάνει νέα αγωγή. Υπήρχαν 350.000 που είχαν κάνει αγωγή ήδη πριν το καλοκαίρι του 20. Σε αυτούς η κυβέρνηση δεν τα έχει δώσει. Έχουν προσφύγει και πηγαίνουν δικαστικά. Ενώ είναι δικαιωμένοι και από το ΣΤΕ. Εδώ λοιπόν μπαίνει ένα θέμα. Όταν θα πας να δώσεις σε 400 δικαστικούς τα αναδρομικά που έχουν προσφύγει, δεν πρέπει να κάνεις το ίδιο και σε εκείνους που έχουν προσφύγει. 350.000 προσφύγανε, δηλαδή προσωπούνται από. Προσφύγει έχουν προσφύγει εμπρός. Προσωπούνται από 350.000 δικηγορούς. Όχι. Μπορεί να είναι σε ομαδικές αγωγές. Αλλά το άθροισμα. Δικηγόρος έχει 10.000. Μπορεί να έχει. Όχι όμως, περίμενε. 500, 300. Δεν είναι αυτό. Το ανήθικο εμπροκειμένο δεν είναι. Άλλο είναι το ανήθικο. Ότι έλεγε η κυβέρνηση για χώρων. Μην κάνετε αγωγές. Βγαίναμε εμείς στα παράθυρα κάθε μέρα και λέγαμε ρε παιδιά, μην προσφεύγετε. Θα σας τα φάνει δικηγόροι. Συγγνώμη τώρα, ρε Κώστα, αλλά έτσι θα λέγαμε. Μα και εγώ αυτό το έλεγα. Έλεγα αφού η κυβέρνηση λέει η νέα λύση για όλους, γιατί να μπαίνει τα έξοδα. Και βγαίνει μετά την απόφαση που τους δικαιώνει και λέει μόνο οι προσφύγατε. Μα, και ξέρετε τι συμβαίνει σήμερα. Δικαιώνονται δικαστικά, μπαίνουν στα έξοδα και μετά. Μάλιστα τα παίρνουν και εντόκως. Άρα ποιος επιβαρύνεται, το ελληνικό δημόσιο. Απλά κρύβουμε το θέμα κατά το χαλί. Άρα υπάρχουν δύο θέματα. Ένα είναι το εξής. Η απόφαση του δικαστή είναι. Είναι απλή συνταξιούχη, καταλαβαίνετε. Ναι, η απόφαση είπε. Είναι και σύνθετη. Δε. Η απόφαση όχι, δεν είναι δικαστές. Η απόφαση είπε για τους δικαστές. Δεν έχει αναδρομικά παρά μόνο προσέφυγαν. Αλλά για εκείνους που για όλους τους δικαστές πρέπει να υπάρξει μια αναπροσαρμογή από εδώ και πέρα. Ναι. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση ψάχνει να τετραγωνίσει τον κύκλο. Τι θα κάνει. Δεν θα πάει να δώσει το 80% το οποίο είπε το η δικαστική απόφαση. Να. Θα έρθει και θα κάνει ό,τι έκανε και ο νόμος Βρούτσου το 19. Θα πει δηλαδή, το ΣΤΕ είπε αυτό, με υποχρεώνει να επαναπροσδιορίσω, αλλά όχι να πάω αναγκαστικά εκεί που ήταν. Θα πάει λοιπόν να τσαυξίσει κατά ένα μέρος σημαντικό, από εδώ και στο εξής των δικαστών. Αναδρομικά, γιοκ. Αναδρομικά, κανονικά πρέπει να δώσει στους 400 που έχουν ήδη προσφύγει. Όποιος προσφύγει. Όμως, από εδώ και πέρα, προφανώς, θα φέρει η διάταξη που θα λέει ότι όποιος έχει προσφύγει, όποιος δεν έχει, παραγράφεται. Αυτό εννοεί. Αν όμως, και δεν μπορούν αν να πούν μετά να προσφύγουν και να πούν οι άλλοι ότι είναι ασυνταγματική η διάταξη δικαστών. Γιατί δεν την έκριναν ασυνταγματική την προηγούμενη διάταξη που αφορούσε τους προηγούμενους. Την προηγούμενη του κυρίου Βρούτσι που είπε μέχρι εδώ, όποιος δεν έχει κάνει αγωγή, άκυρο. Το ΣΤΕ την έβγαλε συνταγματική. Άρα εδώ τι έχουμε. Πάντως είναι παράνομο και το ξέρεις και εσύ Κώστα, να διαγράψεις αναδρομικά. Γιατί υπάρχει νόμος που λέει έτσι. Μέχρι μια πενταετία μπορείς να διεκδικήσεις. Έτσι. Το ΣΤΕ όμως έκρινε ότι για λόγους δημοσιονομικούς γίνεται. Για διάταξη και να καταργήσεις αυτό που ξέρει ο κόσμος. Αλλά για πέντε χρόνια πίσω μπορείς να διεκδικήσεις. Συμφωνώ. Το δικαίωμά σου δεν έχει απολύτως. Είναι ξεκάθαρο. Λέω και για αυτούς που τώρα μπορεί να προσέχουν. Όχι, άκου λίγο. Το ΣΤΕ είπε όχι, είπε ναι. Καλός ο νόμος Βρούτσι. Το ΣΤΕ είπε όταν ήρθε το 20 και είπε για λόγους δημοσιονομικούς. Όποιος δεν έχει κάνει αγωγή έως τώρα δεν μπορεί να κάνει. Η δικιά μου γνώμη είναι εκείνη που λέει ο Σπύρος ότι είναι αντισταγματικό. Το ΣΤΕ έκρινε άρα, ότι είναι τώρα, στα όρια και είναι επιτρεπτό. Τώρα για τους δικαστές δεν μπορεί να βγει να πει το δεν μπορεί να πούνε το Συμβούλιο Επικρατείας. Κατάλαβες λοιπόν. Ότι και τους άλλους α, μπράβο, αυτό λέω εγώ. Συνταγματικό για εμάς δεν είναι. Εγώ συμφωνώ ότι είναι συνταγματικό. Αλλά όταν το έχεις πει μία, θα το πεις για τον εαυτό. Δεν μπορεί να λες μετά για, για τους δικούς το σου αλλιώς. Άλλο θέμα είναι το εξής. Αν δώσω σε 400 αναδρομικά πόσα που είναι, προσφύγει, ρε, παιδιά, έχουν προσφύγει, πολλά, δεν πολλά. Μπορώ να πω στους άλλους που έχουν προσφύγει επίσης ότι εσείς θα πηγαίνετε στα πόσα λεφτά είναι αυτά. Τα χρήματα των.
305.000 είναι πολλά χρήματα. Πόσα δηλαδή. Μπορεί και να είναι πάνω από ένα δισεκατομμύριο στην ουσία. το οποίο δηλαδή, δύο λεφτά τώρα. Εδώ που καταλήγουμε τώρα. Καταλήγουμε ότι μία κυβέρνηση, οποιαδήποτε, γιατί δεν ήξερε κανείς ποια θα είναι. Του σκάσε αυτού στα χέρια σου. Καλά, δεν έδωσαν και οι προηγούμενοι. Υπάρχει. Ναι, παιδί μου. Υπάρχει λοιπόν μία αυτή που λέει ότι όσα χαθήκανε σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης στη χώρα, που είχε φαλήρει στη χώρα, πρέπει να τα βρει μια κυβέρνηση να τα δώσει τώρα. Το απλά έχουμε και δικαιοσύνη που βγάζει αποφάσεις. Ναι, ρε παιδί, βγάζει αποφάσεις δικαιοσύνη. Εγώ δέχομαι ότι υπάρχει προφανώς δημοσιονομικό ζήτημα. Αν είναι έτσι όμως, δεν μπορούμε να λέμε υπάρχουν και δικαστήρια. Αλλιώς θα κάνουμε, να μην έχουμε δικαστήρια. Αλλιώς ας λέει το Υπουργικό Συμβούλιο ότι αποφάσεις να βγαίνουν. Ναι. Όχι, ρε παιδί μου, μάλλον δεν γίνεται έτσι. Όχι, δύο λεφτά μπορεί. Το ΣΤΕΤ είπε, λόγω ακριβώς δημοσιονομικών. Δεν δίνω πριν το 15 και δεν δίνω μετά το 16. Δίνω μόνο ένα δεκάμινο. Γι' αυτό μιλάμε. Μιλάμε για τον καθένα για 800 με 1000 ευρώ. Μπαίνουν οι άνθρωποι ακόμα και τώρα, ενώ έχουν δικαιωθεί σε έξοδα και πληρώνουν 300 ή 200 για να πάρουν 900. Και όχι μόνο αυτό, σου ξαναλέω. Για μένα το πιο το ανήθικο εμπροκειμένο είναι ότι λέγανε μην προσφύγετε στα δικαστήρια. Παιδιά, θα υπάρξει ενιαία λύση και δεν ξέρω τι. Φωνάζανε όλοι μην προσφύγετε στα δικαστήρια και τελικά δεν τα παίρνουν αυτοί μόνο προσέφυγαν. Ναι, γι' αυτό και υπόθηκε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια πολιτική λύση με αυτή την ιστορία. Πολιτικά λύνονται αυτά. Πολιτικά λύνονται, παιδιά, οικονομικά λύνονται, δεν λύνονται πολιτικά. Και τα δύο. Παίζουν ρόλο προφανώς. Κατάλαβες. Οικονομικά λύνονται. Άμα έχεις λεφτά, το λύνεις. Άμα δεν έχεις λεφτά, πώς το λύνεις. Αλλά η ίδια η σου βάζω ένα φόρο σένα και μου τα παίρνει τα κάρτα. Η δικαιοσύνη, όταν το περιόρισε το εντεκάμινο. Δεν είναι ακόμα. Αυτό είναι κοινωνικό αυτοματισμό. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Όταν αφορά 350.000 κόσμου που είναι 1.000 ευρώ, να βρει να του τα δώσει με έναν τρόπο. Α το κάνει 70 δόσει. Οι 400 και μιλάμε για πολύ παραπάνω χρήματα. Εντάξει τώρα. Ας βρείτε έναν τρόπο να τα δώσει. Αφού δικαιώθηκαν, τι να κάνουμε. Γιατί αύριο όταν θα έρθει και θα μου πει εμένα θα εφαρμόσω αυτή την απόφαση, θα του πω εγώ πριτς, δεν θα την εφαρμόζω, δεν την εφαρμόζω, εγώ την ακούω. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Συγγνώμη κιόλας. Γιατί δεν μιλάς για συνταξιούχους των 5.000 ευρώ εδώ. Όχι, αν είναι νόμος δεν έχει σημασία αν είναι των 5.000 ευρώ. Ναι, ακόμα... Για όλους. Όχι, αυτό ασχεί για τους δικαστές όμως. Ισχύει για τους δικαστές μετά. Ισχύει. Άρα λοιπόν, και πολλό μάλλον όταν αφορά ανθρώπους που συνταξιούχους είναι 700-800 ευρώ, ρε φίλε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι φυσικά. Και μιλάμε εγώ, είναι, εγώ δεν είναι θέμα δικαιοσύνη. Μισό λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εγώ είμαι υπέρ τη άποψη να δώσει από 10.000 ζουγκάθε συνταξιούχο, διότι υπάρχει τώρα. Ανάγκη. Τώρα αυτό που λες τώρα, εσύ φίλε, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Όχι, γιατί τώρα βγαίνω ότι εγώ. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν θέλω να δώσω το ίδιο πράγμα. Δημήτρη μου, δεν είναι το ίδιο πράγμα αυτό. Το ίδιο. Εσύ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είπε κανεί βγει και δώσει 100.000 στον καθένα γιατί έχει ανάγκη. Αλλά τα αναδρομικά του εντεκαμήνου που τα έχουν κερδίσει, γιατί τους αφήνεις να σέρνονται σε βάθος δεν ξέρω τι. Έχουν περάσει ήδη τρία χρόνια. Τρία χρόνια από όταν έχει βγει και βγαίνουν συνεχώς αποφάσεις αναβλητικές. Συνέχεια. Δηλαδή στην ουσία θα τα πάρουν κάποτε σε μια δεκαετία τα 800 ευρώ, θα τα πάρουν 1,5 χιλιάρικο. Γιατί να δεις. Αλλά το βασικό θέμα εδώ πέρα είναι το εξής. Δηλαδή δύο λεπτά. Μισό λεπτό, διότι εδώ, παιδιά, επειδή εγώ έχω κάτσει και έχω σπουδάσει λίγα οικονομικά. Όταν λες ένα δις, έτσι. Μπορεί και λιγότερα, αλλά δώστα με δόσεις. Γιατί δεν τα δίνεις 60 δόσεις. Δώστα με δόσεις. Αυτό είναι μια λύση. Αυτό σου λέω εγώ. Δεν σου είπα πια να δεις αύριο το πρωί. Δεν λέω αύριο το πρωί. Αυτό είναι μια λύση. Αλλά πρόσεξε. Το ότι δίνει σε δόσεις ή δεν δίνει σε δόσεις δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρει τα λεφτά. Τα βρει τα λεφτά. Δηλαδή λες τώρα εσύ. Παιδιά, να δώσουμε το market price ή να μην το δώσουμε. Μα υπάρχει ακρίβεια, να δώσουμε. Αυτό το λέει και η Σάντρα προχθές για το. Για το να το δώσουμε, να το δώσουμε. Πώς θα γίνει τώρα. Να βάλουμε οριζόντια στο πετρέλαιο ή να βάλουμε ένα 40 να γεμίζουν όλοι. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή βλέπουμε μέτρα που αφορούν τις μεσαίες και μικρές τάξεις να μην εφαρμόζονται, να μην δίνονται χρήματα και να πηγαίνουμε να δώσουμε στους δικαστικούς χρήματα που είναι πολύ και στοιχείο του κράτους. Αφού το ακούει, υπάρχει δικαστική απόφαση. Και στους άλλους υπάρχει. Δεν το θέμα. Αυτό σου λέει. Μπράβο, να δώσει σε όλους λοιπόν. Πάντα. Θέλω να πω, παιδιά, τώρα. Τέλος πάντων. Δηλαδή, εδώ μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν. Ο Σάρης λέει μόνο εντεκάμινο. Εδώ μοιράζουμε λεφτά που δεν υπάρχουν. Και ο καθένας λέει να δώσει. Εντάξει.